Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα εύχομαι σε όλους. Εκπομπή, εκπομπή για το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Με αυτόν τον ωραίο, καταπληκτικό, μουντό, μαύρο καιρό που από ώρα σε ώρα θα χαλάσει. Εγώ τώρα δεν σας το κρύβω ότι ξύπνησα σήμερα το πρωί και λέω θα βγω και θα τουρτουρίζω. Τελικά βγήκα και είχε μια ωραία λιακάδα, έλεγες. Να είμαι τώρα να πίνω το καφεδάκι μου. Εντάξει, τελικά καφέ δεν ήπιαμε. Στο γραφείο τον ήπιαμε τον καφέ, αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Εν πάση περιπτώσει, πολύ μεγάλη προσοχή. Μπείτε στο zoogla.gr να διαβάσετε το πρωτοσέλιδο, να διαβάσετε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Αλλά εντάξει, μην σας φοβίζω κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, πολύ μεγάλη προσοχή όσοι μετακινήσετε με το αυτοκίνητο και φυσικά όσοι μετακινήσετε με την μοτοσυκλέτα σας. Γιατί στους περίφημους ελληνικούς δρόμους, φίλες και φίλοι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Να συνδυάσουμε και το γεγονός ότι πολλοί από εμάς δεν έχουμε αλλάξει τα ελαστικά μας. Άρα, καλό είναι να προσέχουμε πάρα πολύ. Όμως, τώρα θα ξεκινήσουμε με μια άσχημη είδηση. Δυστυχώς, τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Την περασμένη Παρασκευή, τα ξημερώματα απεβίωσε ο οδηγός αγώνων Λουκάς Γιαννακούλης. Ο οδηγός ο οποίος είχε αυτό το πολύ σκληρό ατύχημα στο 34ο ράλι Παλάδιο, οδηγώντας μία Porsche RSR, του γύρισε το αυτοκίνητο, έχασε το πίσω μέρος, τα χιλιόμετρα ήταν αρκετά, έκανε ένα τέτακε και δυστυχώς το αυτοκίνητο προσέκρουσε με αρκετά χιλιόμετρα από την πλευρά του οδηγού πάνω σε δέντρο. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν έγινε εκτόνωση του χτυπήματος. Και το αυτοκίνητο με το που χτύπησε στο δέντρο κόλλησε εκεί. Όλη αυτή η αρνητική δύναμη συσσωρεύτηκε στο σώμα του Λουκά Γιαννακούλη, ο οποίος έπαθε πολύ βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Και δυστυχώς αυτός ο επιστήμονας, ο πολύ αγαπητός οδηγός του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έχασε την μάχη με τη ζωή μετά από 7 περίπου μέρες στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου Αττικών και έφυγε από κοντά μας. Η κηδεία του έγινε χθες. Περίπου 2.000 ήταν οι άνθρωποι, οι φίλοι, οι συγγενείς, οι αγωνιζόμενοι που τον αποχαιρέτησαν. Πλήθος κόσμου πραγματικά, πάρα πολλά τα στεφάνια. Και για να θυμηθούμε λίγο τον Λουκά Γιαννακούλη, ο οποίος ταξίδεψε στους ουρανούς, ο Λουκάς, ο οποίος είχε καταφέρει να ολοκληρώσει πριν από 10 χρόνια και το Rally Dakar. Ακούστε, είχε λάβει μέρος και στο Rally Dakar. Ένας αθλητής πραγματικά, τόσο δυνατός οργανισμός, δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στο πολύ δυνατό αυτό χτύπημα. Πάμε να δούμε το βίντεο, έτσι να θυμηθούμε λίγο μερικές από τις στιγμές από ειδικές διαδρομές με την λευκή Porsche RSR του Λουκά. Καλό ταξίδι, Λουκά Γιαννακούλη. Ας ελπίσουμε αυτό το θανατηφόρο να ήταν το τελευταίο για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και γενικότερα για σε οποιαδήποτε μορφή αθλητισμού να μην υπάρχουν τέτοιες ειδήσεις, άσχημες ειδήσεις, άσχημες και για εμάς που τους γράφουμε και φυσικά
που τις γράφουμε άσχημα και για όλους τους εμπλεκομένους με το ανάλογο σπορ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το μηχανοκίνητο. Αθλητισμός. Ας αλλάξουμε όμως εικόνα, ας αλλάξουμε λίγο. Πάμε από το αυτοκίνητο στη μοτοσικλέτα και πάμε να δούμε, όπως τον λέμε, τον έχουμε ξαναδείξει άλλη μία φορά, τον Ken Block της μοτοσικλέτας. Ένας αρρωστημένος πραγματικά αναβάτης, ο οποίος νομίζω αυτά τα οποία κάνει με την μοτοσικλέτα του είναι πέρα από κάθε λογική. Μην τα επιχειρήσετε, γιατί ο άνθρωπος και θα έχει πέσει αμέτρητες φορές και θα έχει καταστρέψει πολλές μοτοσυκλέτες και. Πάμε όμως λίγο να αλλάξουμε τις εικόνες, να ανέβει λίγο η διάθεση, γιατί κοιτάς έξω το παράθυρο τώρα, ειδικά αυτή την ώρα που σκοτεινιάζει, πέφτεις κιόλας λίγο. Άμα αρχίσει και φυσάει και κρυώνει ο καιρός, εκεί μας ρίχνει. Είσαι μηνάς μπροστά στο τζάκι και πάει λέγοντας. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και επιστρέφουμε. La merde, c'est bon. Mais ouais, c'est trop de la merde. On se barre. Α, καλά, ο κύριος Πονομαρέφ, που κάπως έτσι λέγεται το όνομά του, δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ Ken Block τον λέω της μοτοσυκλέτας τον συγκεκριμένο. Καλά, μιλάμε για πολύ αρρωστημένες καταστάσεις. Πρέπει να, καταρχήν, να είσαι και σε τηλεφυσική κατάσταση, αλλά να έχεις και απίστευτα υψηλές ικανότητες για να μπορέσεις να κάνεις όλα αυτά τα κόλπα. Συν ότι θα πρέπει να έχεις καταστρέψει πολλές μοτοσυκλέτες, να έχεις φάει τα μούτρα σου πολλές φορές. Όλα αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι. Φυσικά, θες να πετύχεις ή να κάνεις πράγματα τα οποία για να τα κάνουν οι άλλοι είναι λιγάκι, θα έλεγα, έως πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα,
Αφήνουμε τους δύο τροχούς, πάμε και πάλι στους τέσσερις τροχούς και πάμε να μπούμε σε ένα εργοστάσιο της SEAT για να δούμε πώς κατασκευάζεται ένα, το καινούριο Leon, φίλες και φίλοι εστί, το οποίο αποτελείται από 5.900 μέρη. Πάμε να το δούμε και να πάρουμε μια γεύση το πώς κατασκευάζεται και αυτό το αυτοκίνητο. Τώρα ήταν το εργοστάσιο της ΕΑΤ στο Μαρτορέλ. Φίλες και φίλοι, εκεί πέρα εργάζονται 10.000 άνθρωποι. Και εργάζονται, συσσαγωγικά βάλετε αυτό, 2.800 ρομπότ. Για να κατασκευαστούν, για να παραχθούν 2.000 αυτοκίνητα ημερησίως. Πολλά είναι. 2.000 αυτοκίνητα, 2.000 αυτοκίνητα πωλούνται στην Ελλάδα το χρόνο, λέω. Το μήνα πλέον. Το μήνα, ανάλογο στο μήνα. Εντάξει, όχι το παράκανε. Το 15ήμερο. Ωραία. Τώρα, αφήνουμε λίγο τη ΣΕΑΤ και πάμε να δούμε τι κάνει ο κόσμος στο εξωτερικό για να περάσει τις ημέρες, ας πούμε, έτσι, να περάσει ξένιαστα ή να περάσει ημέρες των Χριστουγέννων. Να πει, ρε παιδί μου, να κάνω κάτι διαφορετικό από την καθημερινότητα, κάτι άλλο. Θα ξεκινήσουμε με τη μάρκα, ακούστε τώρα, θα σας πω, θα καταλάβετε, Bentley. Αυτή η βρετανική φίρμα, η οποία παράγει όχι μόνο πολυτελή μοντέλα, πολύ γρήγορα μοντέλα και να σας πω και κάτι, δεν απευθύνεται μόνο σε αυτούς όπου έχουν έτσι πολύ μεγάλους τραπεζικούς λογαριασμούς. Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο και δίνει τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο, είτε είσαι πελάτης μάρκας είτε δεν είσαι, να γευτείς μια μοναδική πραγματικά εμπειρία με αυτοκίνητα της Bentley στον αρκτικό κύκλο. Δηλαδή εκεί που έχει χιόνια, που έχει διάφορα, με την καθοδήγηση του Γιούχα Κάνκουνεν, πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή ράλι. Δείτε πραγματικά τι μπορεί να ζήσει οποιοδήποτε. Είπαμε, είτε έχει Bentley είτε δεν έχει.
Φίλες και φίλοι, στο εξωτερικό τι κάνουν. Τώρα, αν ήμασταν κι εμείς 5-6 χρόνια πίσω, αν μπορούσαμε να γυρίσουμε τον χρόνο, ίσως να σκεφτόμασταν κι εμείς να δηλώσουμε συμμετοχή σε μια τέτοια εμπειρία της Bentley, να ταξιδέψουμε, να πληρώσουμε για να πάμε να οδηγήσουμε, να τριφτάρουμε, να πλαγιολιστήσουμε στο χιόνι και με την καθοδήγηση φυσικά ενός κορυφαίου οδηγού αγώνων όπως είναι ο Γιούχα Κάνκουνεν. Από την Bentley όμως, μην νομίζω ότι η Bentley διοργανώνει μόνο τέτοιες εκδηλώσεις. Υπάρχουν και άλλες μάρκες, όπως για παράδειγμα η Porsche. Πάμε να δούμε και έτσι μια εμπειρία οδήγησης της συγκεκριμένης μάρκας. Και εγώ. Νομίζω ότι θέλετε κι εσείς. Αυτές είναι πραγματικά ωραίες εμπειρίες. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει αυτά τα πράγματα να τα σκεφτόμαστε. Αλλά εντάξει, άμα δεν ονειρευόμαστε και κάτι, τουλάχιστον να τα βλέπουμε καλά που υπάρχει και το διαδίκτυο και παίρνουμε μια γεύση το τι δυνατότητες δίνεται σε απλούς ανθρώπους, καθημερινούς ανθρώπους που δεν είναι και ιδιοκτήτες αυτών των σπορ αυτοκινήτων, να περάσουν, ας πούμε, ένα Σαββατοκυριακό. Καθόλου άσχημα. Τώρα. Πάμε να δούμε το επόμενο βίντεο και να διαπιστώσουμε πόσο δυνατός μπορεί να είναι ένας άντρας ο οποίος κατάφερε να πετύχει ένα ρεκόρ. Τι ρεκόρ είναι αυτό, για να δούμε πόσα αυτοκίνητα κατάφερε να τραβήξει. Pakviesti, sudalyvauti ir Oficialiai, tu esi nuostabus, sako, neįtikėtinas. Oficialiai neįtikėtinas žmogus.
Όπως καταλάβατε, ο συγκεκριμένος, το όνομα του συγκεκριμένου Λιθουανός, για να δω και το όνομά του λίγο έτσι, ο Ζιντρούνας Σαβίκας, κατάφερε να τραβήξει με ένα σκηνί 12 καινούργια Nissan Note, όπου το συνολικό βάρος τους έφτανε σχεδόν τους 13 τόνους. 12.000, για να δω, 941 κιλά. Ας πω ότι ο 38χρονος Λιθουανός έχει ύψος 1,91, βάρος 170 κιλά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν τον πετύχετε στον δρόμο και το άγριο κοιτάξετε και σας πιάσει στα χέρια του, μπορεί να καταλάβει ο καθένας τι θα πάθει. Πάντως, τρομακτική η δύναμη, τρομακτική η δύναμη ενός ανθρώπου να έχει τη δυνατότητα να τραβά με ένα σκηνί 13 τόνους. Απίστευτο. Απίστευτο και όμως λιθουανικό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Για να δούμε όμως τώρα το επόμενο βίντεο που μας δείχνει έναν κλέφτη, ο οποίος είχε την φαϊνή ιδέα να πάρει λίγη βενζίνη από κάποιο αυτοκίνητο. Έλα όμως όπου την ώρα που έκλεβε βενζίνη, είπε ο άνθρωπος, δεν ανάβα και ένα τσιγαράκι. Πήγε να στο τσιγαράκι, πήρε φωτιά ο ίδιος, πήραν φωτιά τα αυτοκίνητα και έχει οδός. Για πάμε το σχετικό βίντεο. Εδώ είδατε, φίλες και φίλοι, το βλέπετε από διάφορες κάμερες ασφαλείας που έχουν πάρει φωτιά τα πόδια του συγκεκριμένου κλέφτη. Θα το ξαναβάλουμε το βίντεο έτσι να το δείτε, γιατί είναι και μικρό. Ο άνθρωπος τι έκανε, Αυστραλός, ο συγκεκριμένος, πήγε να κλέψει βενζίνη και ο Θεός τον τιμώρησε. Δείτε εδώ πάλι, έτσι, την ώρα που προσπαθεί, είπε να ανάψει και τσιγάρο. Το τσιγάρο το μάρανε, να όμως ο Θεός τον τιμώρησε. Μεγάλες οι ζημιές που προκάλεσε και στα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Νομίζω ότι θα το ξανακάνει. Χώρια ότι θα του βγει και ξινό το κλέψιμο που πήγε να κάνει με τη βενζίνη. Τώρα θα κλείσουμε όμως την σημερινή εκπομπή με μια πραγματικά διαστημική μάρκα, ιταλική μάρκα, μια αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία παράγει περίπου 15 αυτοκίνητα το χρόνο. Πολύ γνωστή όμως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Αναφέρουμε στη μάρκα Pagani και πάμε να δούμε ένα εξωπραγματικό Pagani στην πίστα. Τώρα ότι η συγκεκριμένη Pagani, αυτό το Pagani τέλος πάντων, το Zonda, είναι το Zonda Revolution, 800 άλογα αποδίδει και 740 νιουτόμετρα ροπής. Τώρα, τιμή 2,2 εκατομμύρια ευρώ χωρίς τους φόρους. Τώρα δεν ξέρω αν καταλάβατε. Είναι αρκετά τα χρήματα, 2,2. Φανταστείτε δηλαδή κάποιος να θέλει να το φέρει στην Ελλάδα, με τους φόρους θα φτάνει κάνα 3,5 εκατομμύρια, κάνα 4. Εντάξει. Για να ακούσουμε όμως. Yeah.
και να πάμε να κάνουμε τώρα την προσευχή μας. Αυτό το αυτοκίνητο είναι από τα λίγα από τα οποία δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν αυτοκίνητα Ferrari, Lamborghini, κλασικά, Bugatti. Παγκάνι όμως δεν υπάρχει, τουλάχιστον προς το παρόν. Και αν διαβάσατε και στο Zoogla.gr θα είδατε ότι υπάρχουν δύο Έλληνες οι οποίοι έχουν παραγγείλει τη Ferrari La Ferrari, τη συλλεκτική Ferrari, η οποία θα κατασκευαστεί σε μόλις 499 μονάδες. Δύο θα είναι οι τυχεροί Έλληνες που ήδη την έχουν παραγγείλει και όταν θα έρθει η ώρα θα την παραλάβουν. Υπήρχε και τρίτος ο οποίος ενδιαφερόταν, αλλά τελικά το εργοστάσιο δεν έκανε δεκτή την επιθυμία του. Με αυτά και με αυτά, όμως, φίλες και φίλοι, η εκπομπή Beep Beep έφτασε στο τέλος της. Βασίλης Αρυμπαλίδης ήταν στα μικρόφωνα και στις κάμερες της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια και χαρά.